Η Ρένα Μόρφη πρωτοεμφανίστηκε τραγουδώντας το πλάι του Φίβου Δελιβοριά. Από τον Δεκέμβριο 2010, είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Imam Baby και έχει δει μεγάλη επιτυχία. Τεράστια ωστόσο επιτυχία έκανε όταν κυκλοφόρησε ο τραγούδι «Όταν σου χορεύω» που το 2016 ακουγόταν παντού. Να σημειωθεί πως και πρόσφατα απασχόλησε, όταν έγινε γνωστή η είδηση πως γέννησε το πρώτο της παιδάκι, καρπό τους έρωτα της με τον Ορέστη Φαλιρέα. Ωστόσο τι έκανε η Ρένα Μόρφη πριν γίνει γνωστή. Από μικρή τραγουδούσα και έκανα χορευτικά στον καθρέφτη. Στην αρχή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, μετά αρχαιολόγος και τελικά πέρασα στο Ιστορικό Αρχαιολογικό της Αθήνας, από όπου πήρα και το πτυχίο μου. Ήρθα στην πρωτεύουσα στα 18 και την πρώτη χρονιά ήμουν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, έβλεπα ταινίες και κοιμόμουν. Απολάμβανα αυτή την ελευθερία και τις μηδενικές υποχρεώσεις που είχαμε σε εκείνη την ηλικία. Όταν ήρθα στην Αθήνα, γράφτηκα σε οδείο και ξεκίνησα μαθήματα. Γνωρίζοντας και τον Φίβο Δελιβοριά, αποφάσισα να πάω σε μια οντισιόν που έκανε για κάποιες παραστάσεις του στο Ζυγό, όμως εκεί βίωσα την πρώτη γερή απόρριψη. Δεν με πήρε, λέγοντας μου ότι δεν ήμουν ακόμη έτοιμη. Αν και με γνώριζε, στη δουλειά του δεν κάνει καμία έκπτωση και είναι απόλυτα ειλικρινής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν το κυνήγησα πολύ. Επικεντρώθηκα στη σχολή για 2 χρόνια. Πήγα Έρασμους 6 μήνες στην Ισλανδία και θέλησα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να πάρω το πτυχίο. Μια μέρα και χωρίς να το έχω καθόλου στο μυαλό μου, με πήρε τηλέφωνο ο Δελιβοριάς για να κάνουμε μια περιοδία μαζί, επειδή έψαχνε τραγουδίστρια. Αυτό προέκυψε τελείως τυχαία. Δούλευα σε κάποιες παραστάσεις του ως βοηθός παραγωγής και έτυχε σε μια πρόβα να είναι άρρωστος και να μην έρθει. Τότε ο μάνατζερ του, μου είπε ανέβα εσύ στη σκηνή να τραγουδήσεις και του άρεσα. Κάπως έτσι έγινε η αρχή, είχε εξομολογηθεί η ίδια.